Καλημέρα. Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μετά την επιτυχία της πρώτης ημερίδας μας που απευθύνθηκε σε γονείς, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσω στη δεύτερη ημερίδα που διοργανώνει η κλινική μας. Στόχος αυτών των ημερίδων είναι να ενημερώνουμε τους γονείς για θέματα απλά, καθημερινά, που τους προβληματίζουν, αλλά επίσης στόχος μας είναι να έρχεστε σε επαφή με τους ειδικούς της κλινικής μας, ούτως ώστε να μπορείτε να εκφράσετε τις απορίες σας για θέματα που σας απασχολούν. Να πω ότι όπως είχαμε υποσχεθεί, προχωράμε ηλικιακά τη θεματολογία μας και σήμερα θα ασχοληθούμε με προβλήματα που αφορούν την προσχολική ηλικία. Πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω τον Όμιλο ΙΑΣΟ και ειδικά το Τμήμα Εμπορικής Διεύθυνσης για όλη την οργάνωση, την υποστήριξη και τη βοήθεια. Ειδικά να ευχαριστήσω προσωπικά την κυρία Άτζου για την όλη δουλειά, τη φοβερή δουλειά που έχει κάνει. Να ευχαριστήσω τη χορηγό εταιρεία, γιατί χωρίς εκείνη πραγματικά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η μερίδα. Να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας που είναι δίπλα μας και προσωπικά να ευχαριστήσω την κυρία Λιακοπούλου Τσιτσιπή Θεοδότα που είναι Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΙΑΣΟ Παίδων και της πρώτης παιδιατρικής κλινικής, η οποία θα απίφθινε χαιρετισμό, αλλά δυστυχώς με ειδοποίησε το πρωί ότι είναι άρρωστη. Μας στέλνει τις ευχές της για καλή επιτυχία, τα συγχαρητήριά της και εμείς βεβαίως ευχόμαστε περαστικά. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, ομιλητές και προεδρία, εξέχοντες επιστήμονες που μας τιμούν με την παρουσία τους και τέλος να ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ μαζί μας και όλους όσους θα μας παρακολουθήσετε διαδικτυακά. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν την ημερίδα μας. Εγώ θα σας μιλήσω για τον πυρετό και το βήχα. Ο πυρετός και ο βήχας είναι δύο από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που απασχολούν παιδιά προσχολικής ηλικίας και όχι μόνο. Απασχολούν φυσικά και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και δύο από τις πιο συχνές αιτίες επίσκεψης στον παιδίατρο. Αν θέλετε να χαμηλώσουμε τα φώτα. Τι είναι λοιπόν πυρετός και τι είναι βήχας? Να θυμόμαστε πάντα ότι είναι συμπτώματα, είναι εκδηλώσεις νόσου, δεν είναι νόση. Θα δούμε μαζί πώς προκαλούνται, δηλαδή δύο λόγια για τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς. Θα δούμε πώς ερμηνεύονται, δηλαδή πώς ερμηνεύοντάς τα οδηγούμαστε στα αίτια που τα προκαλούν, άρα στη διάγνωση της νόσου και θεραπεύοντας τη νόσο εξαλείφουμε και τα συμπτώματα και βέβαια θα δούμε μέχρι τότε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, σε ποιες περιπτώσεις ανησυχούμε και θα καταλήξουμε με συμπεράσματα. Ο πυρετός. Ξεκινάμε με τον πυρετό. Ο πυρετός λοιπόν είναι, όπως βλέπετε, μια παθολογική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος σαν απάντηση σε κάποιο ερέθισμα. Το ερέθισμα αυτό τις περισσότερες φορές είναι ένα παθογόνο, κυρίως ιός αλλά και μικρόβιο, μια και τα πιο συχνά αίτια πυρετού είναι λοιμώξεις. Όμως με πυρετό μπορεί να εκδηλωθούν και μη λοιμώδη νοσήματα, άσυπτες φλεγμονές και σπάνια νοσήματα. Να πούμε ότι ο κεντρικός μας θερμοστάτης, δηλαδή το κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας μας, βρίσκεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή στον υποθάλαμο. Άρα, σε μια απλοϊκή μετάφραση, ο πυρετός είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της λειτουργίας ενός χαλασμένου θερμοστάτη. Δηλαδή, το όποιο ερέθισμα επιδρά στον υποθάλαμο, μετακινεί τη στάθμη του θερμοστάτη σε υψηλότερο επίπεδο και έτσι λοιπόν ο οργανισμός μας προκειμένου να φτάσει αυτό το επίπεδο αυξάνει τη θερμοκρασία του και εκδηλώνεται ο πυρετός. Δύο λόγια για τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς. Βλέπετε ότι έχουμε εξωγενή και ενδογενή πυρετογόνα. Επί το ελληνικότερον, τα εξωγενή πυρετογόνα είναι οι ιοί τοξίνες μικροβίων που μπορεί να δράσουν κατευθείαν στον υποθάλαμο ή μέσω παραγωγής ενδογενών πυρετογόνων. Βέβαια, ενδογενή πυρετογόνα μπορεί να παραχθούν μέσα στον οργανισμό μας και από άλλα αίτια. Τα εξωγενή λοιπόν πυρετογόνα κινητοποιούν τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού μας, ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ενεργοποιούν τους στρατιώτες μας, δηλαδή τα λευκοκύτταρα, τα μακροφάγα, τα κύτταρα του ενδοθυλίου. Τα φωσφολιπίδια που είναι ουσίες οι οποίες υπάρχουν στην κυταρική μεμβράνη αυτών των ενεργοποιημένων κυττάρων ξεκινούν μια σειρά χημικών αντιδράσεων, είναι ο κύκλος του αραχιδονικού οξέως που καταλήγει στην παραγωγή ενδογενών πυρετογόνων, όπως βλέπετε είναι οι κυταροκίνες, η τερλευκίνη 1, 6 και 8, αλλά και στην παραγωγή προσταγλανδινών.
Οι προσταγλαδίνες λοιπόν δρούν στον υποθάλαμο και έτσι έχουμε πυρετό. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο πυρετός είναι το αποτέλεσμα της δράσης των προσταγλαδινών στον υποθάλαμο σαν τελικό προϊόν διεργασιών των ενδογενών και των εξωγενών πυρετογόνων. Επομένως, τελικά βλέπουμε ότι η θερμοκρασία μας μετακινείται στο κεντρικό θερμοστάτη σε υψηλότερο επίπεδο. Και τι κάνει ο οργανισμός μας για να φτάσει αυτό το επίπεδο? Αυξάνει την παραγωγή θερμότητας και μειώνει την απώλειά της. Και η μεν αύξηση της παραγωγής θερμότητας γίνεται με αύξηση του μεταβολισμού, αλλά και με το ρήγος. Το ρήγος είναι ακούσια σύσπαση των μειώνων, κατά την οποία ο μεταβολισμός μας αυξάνεται 2 με 3 φορές. Η δε μείωση της απώλειας θερμότητας γίνεται με την περιφερική αγκιοσύσπαση. Είναι αυτό που βλέπουμε στα παιδάκια όταν ανεβάζουν πυρετό να έχουν παγωμένα άκρα, οπότε χρειάζονται ζεστά ρούχα. Και εδώ το βλέπετε αυτό, βλέπετε το κεντρικό νευρικό σύστημα, τον υποθάλαμο, τα εξωγενή και τα ενδογενή πυρετογόνα. Ας δούμε τώρα ποια είναι η φυσιολογική θερμοκρασία για να δούμε στη συνέχεια ποιος είναι ο πυρετός, τι ορίζουμε σαν πυρετό. Οι τιμές της φυσιολογικής θερμοκρασίας είναι ανάλογες με την ηλικία. Βλέπουμε δηλαδή ότι στα βρέφη και στα μικρότερα παιδιά έχουμε κατά τη υψηλότερες φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Και αυτό οφείλεται στην δυσαναλογία επιφάνεια σώματος και βάρους, αλλά και στον αυξημένο μεταβολισμό τους. Οι τιμές εξαρτώνται ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Το πρωί υπάρχει δηλαδή ένας κυρκάδιος ρυθμός. Το πρωί έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία, το απόγευμα έχουμε υψηλότερη, ειδικά γύρω στις 7 η ώρα το απόγευμα. Εξαρτάται από τη δραστηριότητα του παιδιού, από το αν είναι υπερβολικά ντυμένο, από το αν έχουμε υπερβολικά αυξημένη θερμοκρασία στο περιβάλλον. Εξαρτάται από τα φάρμακα, αυτό αφορά κυρίως τους ενήλικες. Και επίσης από τη φάση του καταμήνιου κύκλου στα κορίτσια, που βεβαίως αφορά μεγαλύτερες ηλικίες. Τέλος, η τιμή της θερμοκρασίας μας εξαρτάται και από τη θέση της θερμομέτρησης. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι στη μασχάλη έχουμε χαμηλότερη τιμή σε σχέση με το στόμα και στο στόμα χαμηλότερη τιμή σε σχέση με το ορθό. Οι διαφορές θερμοκρασίας είναι 0,5 βαθμό Κελσίου. Προτιμούμε πάντα να θερμομετρούμε τα παιδιά σε οποιαδήποτε ηλικία στη μασχάλη. Και αυτό γιατί είναι πιο εύκολο, είναι ακίνδυνο, αρκεί να είναι στεγνή και το παιδί να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα ενυδατωμένο. Στο ορθό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θερμόμετρο κυρίως στη βρεφική ηλικία, δηλαδή στα παιδάκια μέχρι 1 έτους, αλλά και μέχρι την ηλικία των 3 ετών, ενώ στο στόμα προτιμούμε να είναι μεγαλύτερο το παιδί άνω των 3 ετών για να μπορεί να συνεργαστεί και να κρατήσει το θερμόμετρο κάτω από τη γλώσσα. Έτσι λοιπόν πυρετό ονομάζουμε τη θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση από 38 βαθμούς Κελσίου όταν μετράται στο ορθό για νεογνά, βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ σε κάθε ηλικία, από ό,τι βλέπετε, στη μασχάλη, οι θερμοκρασίες 36 με 37 βαθμούς Κελσίου είναι φυσιολογικές, 37 με 37,5 είναι δεκατική πυρετική κίνηση, 37,5 με 38 είναι χαμηλή πυρετική κίνηση, 38 με 39 είναι πυρετός, πάνω από 39 είναι υψηλός πυρετός και πάνω από 41,5 βαθμούς Κελσίου, πάντα στη μασχάλη αυτές τις θερμοκρασίες, είναι υπερπυρεξία. Εδώ να πω ότι πολλές φορές γίνεται σύγχυση ανάμεσα στην έννοια της υπερπυρεξίας και στην υπερθερμία. Η υπερθερμία είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, στηρίζεται σε ένα τελείως παθοφυσιολογικό μηχανισμό. Στην υπερθερμία ουσιαστικά η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει ανεξέλεγκτα, γιατί οφείλεται σε αστοχία του θερμορυθμιστικού κέντρου, δεν μεταβάλλει καν το όριο της θερμοκρασίας μας το θερμορυθμιστικό κέντρο. Προκαλείται από αυξημένη παραγωγή θερμότητας και μειωμένη αποβολή από τον οργανισμό μας και σχετίζεται τις περισσότερες φορές με αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εδώ να πω ότι υπερθερμία έχουμε κάποιες φορές στα νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, στη θηρεοτοξίκωση και στη θερμοπληξία. Θερμοπληξία μπορεί να έχουμε βεβαίως από αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, αλλά όταν συγχρόνως έχουμε υγρασία και άπνοια, ο κίνδυνος αυξάνεται. Η υπερθερμία λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να δημιουργήσει κάποιες φορές σοβαρές επιπλοκές, να δημιουργήσει εγκεφαλοπάθεια, να δημιουργήσει ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων, να δημιουργήσει σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης. Και θεωρώ ότι η σύγχυση ανάμεσα σε αυτές τις δύο έννοιες, της υπερπυρεξίας και της υπερθερμίας, είναι ένας από τους λόγους που παρατηρούμε το φαινόμενο της πυρετοφοβίας. Δηλαδή βλέπουμε οι γονείς να φοβούνται πολύ περισσότερο την πιθανή
βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ο πυρετός στα παιδιά τους από την ίδια την νόσο που προκαλεί τον πυρετό. Εδώ βλέπετε πώς μετατρέπουμε βαθμούς Κελσίου σε Φαρενάιτ και το ανάποδο. Ποια θερμόμετρα χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά θερμόμετρα πλέον, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα. Τα θερμόμετρα υπέρυθρου φάσματος με τόπου τυμπανικής μεμβράνης δεν είναι τόσο αξιόπιστα, γιατί επηρεάζονται από τον υδρότα, από την αγκιοσύσπαση, από την αγκιοδιαστολή. Τα θερμόμετρα κροταφικής αρτηρίας είναι σχετικά αξιόπιστα. Και βεβαίως να σας τονίσω ότι έχουν καταργηθεί τα υδραγυρικά θερμόμετρα. Και γιατί έγινε αυτό? Στις 10 Οκτωβρίου του 2013 υπογράφτηκε από 140 χώρες η Σύμβαση της Μιναμάτας. Η Σύμβαση πήρε το όνομά της από την μαρτυρική ιαπωνική πόλη Μιναμάτα, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δηλητηριάστηκαν από υδράργυρο, τρώγοντας θαλασσινά που τα είχαν ψαρέψει από λίμνη που τα νερά της είχαν μολυνθεί από υδράργυρο, από γειτονικό εργοστάσιο. Το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν το 1950, το εργοστάσιο έκλεισε το 1968. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι με αυτή τη σύμβαση ουσιαστικά επιχειρείται από τις χώρες να οργανωθεί μια προσπάθεια για τη μέρημνα χωρίς υδράργυρο έως το 2020, και η σύμβαση αυτή λύνει διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξόρυξη του υδράργυρου, με την εμπορία του, με τη χρήση του στη χημική βιομηχανία, αλλά και με τις εκπομπές υδραργύρου από την καύση ορυκτών καυσίμων. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι υπάρχει περίπτωση ο υδράργυρος στα νεαρά άτομα να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο, οι δηλητηρίες δηλαδή από υδράργυρο, και επίσης ότι ο υδράργυρος μπορεί να προκαλέσει βλαβερές συνέπειες στα νεφρά και στο πεπτικό σύστημα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο πυρετός έχει κάποια ωφέλη. Ποια είναι αυτά? Εμποδίζει την επιβίωση ιών και μικροβίων, κάνει τη ζωή τους δύσκολη. Αυξάνει τη λειτουργία του μεταβολισμού, κινητοποιεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Έχει όμως και κάποιες βλάβες, οι οποίες συνήθως είναι άσχημη διάθεση, μυαλγίες, αρθραλγίες, κεφαλαλγία, ανησυχία. Οι υπόλοιπες βλάβες που βλέπετε, δηλαδή αύξηση κατανάλωσης οξυγόνου, αύξηση παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα, αύξηση πνευμονικής και καρδιακής λειτουργίας, έχουν μηδενικές επιπτώσεις στα υγιή παιδιά, μπορεί όμως να έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε παιδιά που έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Και βέβαια, να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 104 Φαρενάιτ, οδηγούν σε μόνιμες βλάβες. Και με αυτό να οδηγηθώ στην επόμενη διαφάνεια, στους μύθους δηλαδή που σχετίζονται με τον πυρετό. Ο υψηλός πυρετός, ο πρώτος μύθος, ότι είναι επικίνδυνος για τον εγκέφαλο του παιδιού μου. Ο υψηλός πυρετός σημαίνει πως το παιδί μου έχει κάτι πολύ σοβαρό. Δεν ισχύει πάντα, γιατί μπορεί και μια κοινή ογενής λίμωξη να κάνει υψηλό πυρετό. Ο πυρετός μπορεί να προκαλέσει σπασμού σε όλα τα παιδιά, ούτε αυτό ισχύει. Ο πυρετός μπορεί να προκαλέσει σπασμού στα παιδιά που έχουν προδιάθεση για πυρετικούς σπασμούς και αποτελούν το 5 με 8% των παιδιών. Θα σας μιλήσει γι' αυτό η κυρία Γκίκα στη συνέχεια. Δίνω νωρίς αντιπυρετικό για να προλάβω μην ανέβει ο πυρετός ή να μην κάνει το παιδί μου πυρετικούς σπασμούς. Ούτε αυτό ισχύει. Η θερμοκρασία θα ανέβει εκεί που έχει ρυθμιστεί ο θερμοστάτης. Απλά το αντιπυρετικό βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις να πέσει πιο γρήγορα ο πυρετός. Επίσης, το δίνω αντιπυρετικό για να μην κάνει το παιδί μου πυρετικούς σπασμούς δεν ισχύει, μια και οι περισσότεροι πυρετικοί σπασμοί συμβαίνουν στην άνοδο του πυρετού, δηλαδή είναι εισαγωγική πυρετική σπασμή. Πιάνω το παιδί μου ζεστό, άρα έχει πυρετό. Φυσικά δεν ισχύει. Καλό είναι βεβαίως πάντα να χρησιμοποιούμε θερμόμετρο. Και όταν το παιδί έχει πυρετό, δεν μπορεί να φάει κάποιες τροφές. Ούτε αυτό ισχύει. Μπορεί να φάει τα πάντα. Βέβαια, είναι καλό ένα παιδί το οποίο είναι άρρωστο να τρέφεται ελαφρά. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Βασικά αντιμετωπίζοντας την νόσο η οποία τον προκαλεί. Μέχρι όμως να το πετύχουμε αυτό, χορηγούμε πολλά υγρά, με ελαφρά ρούχα το αντιμετωπίζουμε, με ελαφρά κλινοσκεπάσματα, με ανάπαυση, με μειωμένη δραστηριότητα και έχω βάλει με κόκκινο επαρκή ανάρρωση. Αυτό το λέω για να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό παιδάκια προσχολικής ηλικίας να μένουν στο σπίτι χωρίς πυρετό όσο περισσότερο μας επιτρέπουν οι οικογενειακές και οι εργασιακές μας υποχρεώσεις. Και αυτό γιατί εάν ένα παιδί πάει με πυρετό στο σχολείο ή μόλις μείνει χωρίς πυρετό πάει στο παιδικό σταθμό, είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσει κάτι καινούριο. Χορηγούμε αντιπυρετικά, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού,
Και δεν συνιστάται ο συνδυασμός ή εναλλαγή των αντιπυρετικών, όχι και για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί μπορεί να δημιουργηθεί λάθος και να έχουμε κίνδυνο τοξικότητας. Πάντα θυμόμαστε ότι ο πυρετός είναι σύμπτωμα, δεν είναι νόσος. Πότε ανησυχούμε? Ανησυχούμε πάντα ανεξαρτήτως θερμοκρασίας, ακόμα και δεκατική πυρετική κίνηση αν έχει ένα παιδί, όταν η γενική του κατάσταση δεν είναι καλή. Όταν έχουμε ένα παιδί υπναλαίο, λιθαργικό, συγχυτικό, με κακό χρώμα που λέμε εμείς, οχρό πολύ, ανήσυχο, διεγερτικό, πρέπει να επισκεφτούμε το γιατρό. Όταν το παιδί έχει γογγισμό, δηλαδή βογγάει στην άνοδο του πυρετού, όταν έχει φωτοφοβία, το ενοχλεί το φως, όταν έχει κεφαλαλγία κυρίως με την πτώση του πυρετού, φυσικά όταν είναι ηλικίας μικρότερης των 3 μηνών, όταν δεν πίνει υγρά και κάνει εμετούς, όταν παρουσιάζει εξάνθημα, και εδώ έχω βάλει αποσιωπητικά για να τονίσω ότι δεν τρέχουμε κάθε φορά που το παιδί μας βγάζει εξάνθημα με τον πυρετό, τρέχουμε όμως, αν το εξάνθημα αυτό, τρέχουμε προς τον παιδίατρο εννοώ, εάν το εξάνθημα αυτό δεν εξαφανίζεται με την πίεση. Και βέβαια, εάν το παιδί μας ανήκει σε ειδική ομάδα, εάν είναι ανοσοκατασταλμένο ή αν έχει ανοσοανεπάρκεια κλπ. Σε κάθε περίπτωση ανησυχούμε όταν κάτι δεν μας αρέσει το παιδί μας. Όταν λένε χαρακτηριστικά οι μαμάδες, δεν είναι το παιδί μου όπως το ξέρω. Και ερχόμαστε τώρα στο βήχα. Ο βήχας ουσιαστικά είναι ένα προστατευτικό αντανακλαστικό των αεραγωγών με σκοπό να διατηρηθούν ανοιχτοί. Από ό,τι βλέπετε, χρειάζονται 6 στάδια για την έκκλησή του. Δεν θα σας κουράσω, να σας πω μόνο ότι εκδηλώνεται με επαναλαμβανόμενη εισπνοή η οποία κρατάει περίπου 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια έχουμε βίαιη εκπνοή η οποία κρατάει λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο και μπορεί να είναι πολλαπλή. Αυτά είναι τα παθοφυσιολογικά μονοπάτια του βήχα. Τα απλοποιούμε με τις επόμενες διαφάνειες, δηλαδή όταν έχουμε ερεθισμό των νευρικών υποδοχέων του βήχα, το ερέθισμα με την προσαγωγό οδό που είναι το πνευμονογαστρικό πηγαίνει στο κέντρο του βήχα που είναι στο βρωμίκι. Εκεί μπορεί να δράσουν και ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα του φλοιού αλλά και του υποφλοιού, τα οποία προκαλούν ή καταστέλουν το βήχα και φεύγουν από εκεί οι εντολές, οι οποίες πηγαίνουν μέσω της απαγωγού οδού, των περιφερικών κινητικών νεύρων, που είναι το πνευμονογαστρικό, το φρενικό και τα νοτιαία. Φεύγουν οι εντολές και πηγαίνουν στα όργανα εκείνα τα οποία συμμετέχουν στην έκκληση αυτού του αντανακλαστικού. Και για να το δείτε πιο αναλυτικά, τα διάφορα ερεθίσματα, τα οποία ποια είναι, ουσιαστικά είναι μεσολαβητές φλεγμονής, οι οποίοι παράγονται σε όλες τις λοιμώξεις, αλλά μπορεί να παραχθούν και σε οποιοδήποτε φλεγμονώδες νόσημα. Είναι μηχανικά ερεθίσματα, όπως η τροφή παραδείγματος χάρη. Είναι χημικά ερεθίσματα, τα οποία μπορεί να είναι σε υγρή ή αέρια μορφή. Αυτά λοιπόν τα ερεθίσματα ερεθίζουν τους υποδοχείς του βήχα. Αποδεδειγμένα υποδοχής βήχα έχουμε στους αεραγωγούς μας και στον έξω ακουστικό πόρο. Δεν έχει αποδειχθεί ότι έχουμε υποδοχής βήχα στη μύτη. Αν ερεθίσουμε τη μύτη μας θα φτερνιστούμε, δεν θα βήξουμε. Δεν έχει αποδειχθεί ότι έχουμε στα παρίστμια ή στο φάρυγγα, διότι αν είχαμε εκεί υποδοχής του βήχα κάθε φορά που καταπίναμε θα πνιγόμασταν, θα βήχαμε. Πηγαίνει λοιπόν το ερέθισμα μέσω του πνευμονογαστρικού στο κέντρο του βήχα και από εκεί μπορεί να δράσουν βεβαίως εκεί όπως είπαμε και εντολές από τον φλοιό και τον υποφλοιό και από εκεί η εντολή μέσω των περιφερικών κινητικών νεύρων πηγαίνει στο λάριγγα και στους μύες του αναπνευστικού και της πιέλου για να εκκληθεί ο βήχας. Ποια είδη βήχα τώρα έχουμε? Χωρίζουμε τα είδη του βήχα ανάλογα με τη διάρκεια του. Λέμε ότι ο οξύς βήχας κρατάει λιγότερο από 3 εβδομάδες, ενώ ο χρόνιος βήχας κρατάει περισσότερο από 3 εβδομάδες και τον χρόνιο τον χωρίζουμε σε ειδικό και μη ειδικό. Ειδικός είναι όταν έχουμε τέτοια σημεία συμπτώματα, τέτοιες αποδείξεις που να μας οδηγούν σε ένα συγκεκριμένο υποκείμενο νόσημα. Ενώ όταν δεν τα έχουμε αυτά, μιλάμε για έναν χρόνιο μη ειδικό βήχα. Όσον αφορά για τη χρειά του, τον χωρίζουμε σε υλακώδη βήχα, είναι ο χαρακτηριστικός βήχας της λαριγκίτιδας, το γάβγισμα σκύλου που λέμε, σε ευνίδιο βήχα, σε παροξυσμικό ή ερεθιστικό, είναι ο βήχας ο οποίος ξεκινάει και δεν μπορεί το παιδί να σταματήσει όπως είναι ο βήχας του κοκκίτη, σε παραγωγικό είναι ο υγρός βήχας όταν ακούγονται φλέματα, πολύ περισσότερο αν μας λένε ότι το παιδί μου ακούγεται σαν μια κατσαρόλα που βράζει, και σε ψυχογενή βήχα, αυτός αφορά παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν τα ξυπνάει το βράδυ και μάλιστα αν συνδέεται με το σχολείο βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά Σαββατοκύριακο και πολλές φορές και στις διακοπές δεν βήχουν.
Την επόμενη διαφάνεια που αφορά το χρόνιο βήχα την έχω βάλει για να σας δείξω ότι δεν είναι πάντα εύκολο στο χρόνιο βήχα να βάλουμε διάγνωση. Τον χωρίζουμε, όπως είπαμε, σε μη ειδικό, είναι το ανοιχτό γαλάζιο, και σε ειδικό. Και βλέπετε από το μέγεθος των κύκλων ότι είναι η μεγαλύτερη συχνότητα του μη ειδικού βήχα, και από την τομή τους βλέπετε ότι κάποια παιδιά που νομίζαμε ότι έχουμε βάλει διάγνωση και ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα, έχουν δηλαδή ειδικό βήχα, βλέπετε ότι τελικά έχουν μη ειδικό βήχα. Τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρουν τα χαρακτηριστικά του, η διάρκεια του, τα συνοδά συμπτώματα, εάν έχει πυρετό, βράχος φωνής, ειρηνική καταρροή. Εδώ να τονίσω το εξής, ότι αυτό που λέμε συχνά ότι η μίξα κατέβηκε προς τα κάτω και γι' αυτό το παιδί βήχει, δεν ισχύει, γιατί αν ίσχυε θα πνιγόταν. Σας έχω βάλει αυτή τη διαφάνεια, με γαλάζιο βλέπετε τον αέρα από τη ειρηνική κοιλότητα και από το στόμα, ο αέρας πηγαίνει στο λάριγγα, ενώ η μίξα, ειρηνική βλένα, από τη μύτη με τον ώμο της βαρύτητας κατεβαίνει στο φάριγγα, στον ισοφάγο. Δεν πηγαίνει εδώ, γιατί αν πήγαινε στους πνεύμονες θα πνιγόμασταν. Σε αυτό φταίμε και εμείς βέβαια οι γιατροί, που σας λέμε πολλές φορές ότι κατέβηκε η μίξα από πάνω, κατέβηκε κάτω. Εμείς όμως εννοούμε ότι η ογενής λίμωξη πιάνει πια όχι μόνο το ανώτερο αλλά και το κατώτερο αναπνευστικό. Βέβαια να πούμε ότι ανώτερο και κατώτερο πρακτικά δεν υπάρχει, εμείς το χωρίζουμε για να συνεννοούμαστε. Το αναπνευστικό μας είναι ένα σύνολο και όπως μας λέγανε οι καθηγητές μας, είναι σαν ένα χαλί. Αν είναι πολύ λερωμένη μία άκρη, δεν μπορεί να είναι πεντακάθαρο το υπόλοιπο. Ο τρόπος έναρξης του βήχα μας ενδιαφέρει, τα εκκλητικά του αίτια, η παρουσία του όταν το παιδί ξαπλώνει. Όταν το παιδί βήχει στον ύπνο μας ενδιαφέρει και πολύ περισσότερο όταν το ξυπνάει. Και βέβαια το ατομικό, οικογενειακό, ιστορικό, αν υπάρχει δηλαδή ατοπία, βροχικό άσθημα κλπ. Ποια είναι τα συχνότερα αίτια? Τα αίτια είναι πάρα πολλά. Αλλά από ό,τι βλέπετε και στον οξύ και στο χρόνιο βήχα, ο πρωταγωνιστής είναι η ογενής λοιμώξης του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, που είναι αυτά που θα σας απασχολήσουν περισσότερο. Να πω ότι στον οξύ βήχα η διάρκεια του βήχα σε μία ιογενή λίμωξη είναι 7, το πολύ 12 μέρες. Στο χρόνιο βήχα είναι πάλι ιογενής λίμωξης του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, αλλά οι αλλεπάλληλες ιογενείς λίμωξη. Δηλαδή μόλις τελειώνει μία λίμωξη, το παιδί κολλάει την επόμενη και ξανά την επόμενη και έτσι νομίζουμε ότι έχει χρόνιο βήχα. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Καλό θα είναι να έχουμε διάγνωση, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί με την ανάλογη θεραπεία. Ωστόσο, οι ειρηνικές πλύσεις είναι ακίνδυνες, βοηθούν πάντα. Τα αντιβυχικά δεν τα χορηγούμε πάντα, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις δεν τα θέλουμε. Όταν ένα παιδί, ας πούμε, έχει κρίση βροχικού άσματος, δεν θέλουμε να δώσουμε αντιβυχικό. Τα δε αντισταμινικά βοηθούν στις περιπτώσεις που υπάρχει και αλλεργικό υπόστρωμα. Πότε ανησυχούμε? Πάλι η γενική κατάσταση του παιδιού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όταν έχουμε ένα παιδί που είναι οχρό, που είναι νοθρό, που είναι κουρασμένο ή αντίθετα είναι διεγερτικό, βλέπετε ότι κάθεται, δεν μπορεί να αναπνεύσει καλά, είναι ανήσυχο. Στα μικρότερα παιδιά, στα βρέφη, όταν ξεκινάει με μία ρινίτιδα την οποία αντιμετωπίζουμε με φυσιολογικό όρο και στη συνέχεια βλέπουμε ότι το βρέφος, ενώ η μυτούλα του είναι ανοιχτή, δεν θέλει να φάει. Αυτό για μας σημαίνει ότι είναι δυνατόν, αυτό που είπα πριν, η ογενής λίμωξη να κατέβει από το ανώτερο στο κατώτερο αναπνευστικό. Στον υλακώδη βήχα ανησυχούμε, στη λαρικίτιδα, και βέβαια ανάλογα με τα συνοδά συμπτώματα. Δηλαδή αν έχουμε πυρετό και γογγισμό, αν το παιδί βογγάει όπως είπαμε, εάν έχουμε δύσπνοια ή σολκές ευένδοτων σημείων, δηλαδή να μπαίνουν μέσα τα πλευρά του, να μπαίνει μέσα το λακάκι στο λαιμό χωρίς πυρετό, ταχύπνια χωρίς πυρετό, ανησυχούμε. Όταν έχουμε αναπέταση ειρηνικών πτερυγίων, δηλαδή ανοιγοκλίνουν τα ρουθουνάκια του, και όταν με πυρετό έχουμε πλευροδυνία, μας λένε ότι πονάνε τα πλευρά του ή και κοιλιακό άλμος. Συμπερασματικά, ο πυρετός και ο βήχας είναι συμπτώματα, εκδηλώσεις νόσου, δεν είναι νόσου, δεν είναι νόσος, είναι φίλοι, δεν είναι εχθροί, γιατί κινητοποιούν τον οργανισμό αλλά και τους γονείς. Χρειάζεται επαγρύπνηση αλλά και ψυχραιμία. Ο πανικός είναι πάντα κακός σύμβουλος. Γνωρίζετε το παιδί σας και θα καταλάβετε ανά πάσα στιγμή όταν κάτι δεν πάει καλά. Εάν έχετε αμφιβολία ότι από το άγχος σας δεν μπορείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει, είναι καλύτερα να επισκεφτείτε τον παιδίατρό σας. Ο γιατρός τηλεφωνικά μπορεί να δώσει πρώτες οδηγίες, δεν μπορεί να βάλει διάγνωση. Μην εφησυχάζετε. Δεν μπορεί το παιδί να βήξει στο τηλέφωνο και να σας πούμε ότι ναι, είναι αυτό, εκτός εάν έχει λακώδη βήχα, που είναι το μόνο είδος βήχα
που δεν χωρά αμφισβήτηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλημέρα σας και από εμένα. Το θέμα της επόμενης ομιλίας αφορά στη λίμωξη από πυογόνο στρεπτόκοκο, ένα μικρόβιο που είναι συνηθισμένο στην παιδική ηλικία. Μας απασχόλησε ιδιαίτερα το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω της έξαρσης κρουσμάτων που είχαμε και στη χώρα μας. Για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η κυρία Χριστίνα Λιάκου. Είναι παιδίατρος, λοιμοξιολόγος, είναι υπεύθυνη του λοιμοξιολογικού τμήματος του νοσοκομείου μας. Η βοήθειά της είναι πάντα πολύτιμη σε περιστατικά που απασχολούν στην κλινική. Κυρία Λιάκου, σας ακούμε με προσοχή. Καλό πρωινό σε όλους σας. Συγχαρητήρια στο Ιασοπαίδων και στη Β' Παιδιατρική, στην κυρία Γραφιώτου, για την οργάνωση αυτής της ημερίδας. Οι ημερίδες για γονείς πλέον γίνονται θεσμός για το νοσοκομείο μας και αυτό είναι εξαιρετικά ευχάριστο. Και συγχαρητήρια κυρίως σε όλους εσάς που επιλέξατε αυτό το πρωινό να είστε εδώ μαζί μας ή να μας παρακολουθείτε διαδικτυακά για θέματα που αφορούν τα παιδιά μας. Μαζί θα συζητήσουμε για τον πυογόνο στρεπτόκοκο, ένα μικρόβιο το οποίο είτε πιο συχνά είτε σπανιότερα έχει τύχει να το ακούσουμε ή να κυκλοφορήσει και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Ερωτήματα στόχοι, τι είναι ο πυογόνος στρεπτόκοκκος, πώς μεταδίδεται, πώς εκφράζεται στα παιδιά μας, πότε πρέπει να τον ελέγξουμε και με ποιο τρόπο, πότε πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια και αν χρειάζεται να τον θεραπεύσουμε, τι συμβαίνει με τις υποτροπές και αν μπορούμε να τον προλάβουμε. Πυογόνος στρεπτόκοκκος και αν δούμε την ετυμολογία, μιλάμε για ένα μικρόβιο το οποίο δημιουργεί πίον. Δημιουργεί πίον στις αμυγδαλές μας, δημιουργεί πίον στο δέρμα μας ή πίον σε κάποια εσωτερικά μας όργανα. Είναι μικρόβιο που διατάσσεται σε στρεπτά, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, σε σειρές. Και είναι κόκκος, είναι ένα περίπου στρογγυλό μικρόβιο. Έχει χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθήσουν στο εργαστήριο να μας πει, να μας μεταφέρει το στοιχείο ότι πρόκειται για έναν πυογόνο στρεπτόκοκο και συγκεκριμένα αυτή την... Βοηθήστε με, κυρία Γραφιώτου. Αυτό το φαρδί. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτή εδώ, τη διαβγαστική ζώνη που έχει γύρω του ο πυογόνος στρεπτόκοκκος, η οποία ονομάζεται β' ζώνη εμόλυσης. Αν πάμε και ελέγξουμε παιδιά 5 έως 15 ετών, τα οποία έχουν πυρετό και φαριγγίτιδα για στρεπτόκοκο, θα δούμε ότι το 15 με 30% των παιδιών αυτών έχει στρεπτόκοκο, ένα μεγάλο νούμερο. Ιδίως αν το κάνουμε αυτό χειμώνα και νωρίς την άνοιξη, που είναι η περίοδος όπου ο στρεπτόκοκος αυξάνεται. Αν πάμε όμως ξανά και ελέγξουμε παιδιά 3 έως 15 ετών, τα οποία δεν έχουν κανένα σύμπτωμα για στρεπτόκοκο στο λαιμό τους, θα δούμε ότι ξανά ένα μεγάλο νούμερο, 5 έως 21% των παιδιών, θα έχουν και αυτά στρεπτόκοκο, όμως θα είναι ασυμπτωματικοί φορείς. Δεν θα έχουν συμπτώματα, θα έχουν μικρή πιθανότητα να το μεταδώσουν το στρεπτόκοκο και δεν θα χρειάζονται και καμία θεραπεία. Υπάρχει μία μικρή περίπτωση να εμφανίσουμε σοβαρότερα συμπτώματα από το στρεπτόκοκκό μας και μία από τις σοβαρές επιπλοκές είναι ο ρευματικός πυρετός. Ένα νόσημα στο οποίο συμμετέχει και η παθολογία της καρδιάς, πάσχει και η καρδιά μας. 19 στις 100.000 περιπτώσεις η επίπτωση. Αν αυτό όμως το απομονώσουμε στις αναπτυγμένες χώρες, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στη ΣΥΠΑ, θα δούμε ότι η επίπτωση αυτή είναι μικρότερη. Είναι κάτω από 2 στις 100.000 περιπτώσεις παιδιών. Και μικρή είναι και η επίπτωση σοβαρότερης νόσου, διεισδυτικής στρεπτοκοκκικής νόσου. Να έχουμε μια μικροβιεμία, μια μηνυγκίτιδα, ένα τοξικό σοκ, βαριά νοσήματα για τα οποία το παιδί μας θα πρέπει να νοσηλευτεί και τα οποία έχουν και επικινδυνότητα. Αν δούμε τώρα τους τρόπους μετάδοσης του στρεπτοκόκκου, εδώ είναι το παιδί μας, το οποίο έχει πυρετό, έχει φαριγγίτιδα, νοσεί. Αυτό το παιδί μπορεί να μεταδώσει το μικρόβιο σε ένα άλλο παιδάκι και να αρχίσει να νοσεί και αυτό.
Μπορεί όμως να μεταδώσει το στρεπτόκοκο σε κάποιο άτομο και να το κάνει ασυμπτωματικό φορέα, ο οποίος φορέας αυτός δεν θα μεταδίδει, θα έχει μικρή πιθανότητα μετάδοσης και δεν θα νοσεί. Ένα παιδάκι ξανά μπορεί να εμφανίσει μία βλάβη στο δέρμα του, να ξύσει με τα χεράκια του τη βλάβη αυτή και να δημιουργήσει νέες βλάβες πάνω στο ίδιο του το δέρμα, ή μπορεί να ακουμπήσει ένα άλλο παιδάκι, να αγγίξει ένα άλλο παιδάκι και να μεταδοθεί επίσης η βλάβη αυτή στο δέρμα. Να πω εδώ ότι χρειάζεται προσοχή και στο κομμάτι της παρασκευής τροφών και της υγιεινής των τροφών, γιατί κάποιες φορές μπορεί ο στρεπτόκοκκος να μεταδοθεί από ένα άτομο το οποίο παρασκευάζει τις τροφές στα παιδιά μας. Και για να το μεταφράσουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή, ποιες είναι οι καταστάσεις που μπορούν να βοηθήσουν να μεταδοθεί ο στρεπτόκοκκος? Ένα παιδάκι το οποίο έχει στρεπτόκοκκο και βύχει στο χεράκι του και όχι στον αγκώνα. Ένα παιδάκι το οποίο βάζει αντικείμενα στο στόμα του ή βάζει τα δαχτυλάκια του στο στόμα και στη συνέχεια αγγίζει παιχνίδια. Εκεί μπορεί να μεταδώσει το στρεπτόκοκκο σε κάποιο άλλο παιδάκι. Ένα παιδάκι που πίνει νερό από τη βρύση, αγγίζοντας τη βρύση ή έχοντας το στοματάκι του εξαιρετικά κοντά στη βρύση. Ή επιστρέφει στον παιδικό, έχοντας ενεργείς βλάβες και μην έχοντας θεραπευθεί επαρκώς. Ή ενδοοικογενειακά μέσα από τις στενές επαφές. Αυτοί είναι οι συνηθέστεροι τρόποι μετάδοσης του στρεπτοκόκκου. Παράγοντες κινδύνου, πότε είναι πιθανότερο να νοσήσουμε από στρεπτόκοκκο? Τα παιδιά 5 έως 15 ετών, όταν έχουμε κακή υγιεινή των χεριών, το χειμώνα και νωρίς την άνοιξη, όταν έχουμε στενές επαφές και όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι τόσο καθαρό, δεν υπάρχει καλός αερισμός ή υπάρχει και καπνός. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που έχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν βαριά από στρεπτόκοκκο, να κάνουν αυτό που σας έλεγα πριν, τη διεισδυτική στρεπτοκοκκική νόσο. Αυτές οι ομάδες που πρέπει να τις προστατεύουμε είναι οι έγκυες, είναι τα βρεφάκια, τα μικρά μωράκια, είναι οι παππουδογιαγιάδες μας, άτομα άνω των 70-75 ετών, παιδάκια τα οποία νοσούν επαναλαμβανόμενα από ιώσεις και έχει εξασθενήσει το ανοσολογικό του σύστημα ή αναρρώνουν από μία γρήπη ή από μία ανεμοβλογιά, παιδάκια τα οποία είναι ανοσοκατεσταλμένα, κάνουν χημειοθεραπείες, έχουν κάποια νεφροπάθεια, κάποια πνευμονοπάθεια, καθώς επίσης και οι λεχοίδες γυναίκες. Αυτά είναι οι ομάδες που θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά πιο προσεκτικοί αν στο περιβάλλον υπάρχει κάποιο κρούσμα στρεπτοκόκκου. Και σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, συνηθέστερη εκδήλωση στρεπτοκόκκου είναι στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα παιδάκι το οποίο πονάει έντονα ο λαιμός του, δεν μπορεί να καταπιεί, έχει πίον στις αμυγδαλές, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, είναι εξαιρετικά κόκκινος ο λαιμός και είναι και πρισμένοι οι λεμφαδένες του. Πιθανά συμπτώματα που μπορεί να έχει επίσης είναι να έχει πυρετό, να πονάει το κεφαλάκι, να έχει εξάνθημα ή και να κάνει εμετό. Τότε είναι πιθανό το παιδί μας να έχει στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα. Δεν είναι πιθανό να έχει στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα όταν βύχει και όταν είναι βραχνιασμένο. Αν έχει αυτά τα συμπτώματα και είναι βραχνιασμένο, το πιθανότερο είναι να έχει κάποια ίωση. Ή όταν έχει επιπεφικίτιδα και ρινίτιδα. Αυτά τα συμπτώματα συνήθως δεν συνοδεύουν το στρεπτόκοκκο. Ο στρεπτόκοκκος μπορεί συχνά να κάνει οστρακιά. Αυτό το είδαμε την προηγούμενη περίοδο. Είχαμε πολλές περιπτώσεις οστρακιά στη χώρα μας. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Έχουμε ένα παιδάκι που εμφανίζει αυτό το εξάνθημα που βλέπετε στη φωτογραφία. Έχει έναν έντονα κόκκινο λαιμό. Έχει αυτή τη γλώσσα που θυμίζει φράουλα, περιγράφουν οι γονείς. Και εντάξει, τις γραμμές παστεία είναι μοραγικές γραμμούλες στην έσω επιφάνεια του αγκώνα. Αυτές δεν είναι εύκολο να τις δει ο γονιός, όμως τα άλλα τρία τα περιγράφουν καλά στο γιατρό οι γονείς. Μια χαρά τα περιγράφεται. Και σπανιότερα μπορεί η εικόνα του στρεπτοκόκκου να είναι πιο σοβαρή, να έχουμε μηνιγκίτιδα, να έχουμε μικροβιεμία, να έχουμε τοξικό σοκ, νεκρωτική φασίτιδα, που είναι καταστάσεις που είναι πιο σοβαρές, είναι καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα εντός ωρών, κάτω από μία μέρα, και εκεί ο γονιός θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και να ξέρει πότε θα απευθυνθεί στον παιδίατρο. Μα θα μου πείτε, πρέπει εγώ να ξέρω τα συμπτώματα του τοξικού σοκ? Όχι, είναι η απάντηση, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε. Πρέπει όμως να ξέρετε, πρέπει να ξέρουμε, πότε θα πρέπει να αναζητήσουμε την ιατρική βοήθεια. Όταν έχουμε ένα πυρετό που επιμένει,
όταν έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει μία έντονη φαρυγγαλγία δυσκαταποσία, όταν έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει πυρετό και εξάνθημα και κυρίως, τέταρτο και κυριότερο, αυτό που τονίσανε και η κυρία Κοτζιά και η κυρία Γραφιώτου προηγουμένως, όταν το παιδί μας δεν είναι καλά. Όταν νιώθουμε ότι το παιδί μας δεν είναι καλά και μία ώρα πυρετού να έχει, θα πρέπει να απευθυνόμαστε στον παιδίατρό μας. Εδώ είναι κάποιες περιπτώσεις παιδιών που χρειάστηκαν τη βοήθειά μας ενδονοσοκομιακά. Τι έκανε αυτό το παιδάκι? Είχε στρεπτόκοκο στο λαιμό, έβαζε το δαχτυλάκι του στο στόμα. Να τόσο στρεπτόκοκο στον αντίχειρα. Χρειάστηκε να πάρει ενδοφλέβη αντιβίωση, όπως και αυτό εδώ το παιδάκι που είχε τη βλάβη στο πόδι. Πρίστηκε και ο αστράγαλος, όπως βλέπετε εδώ. Το ποδαράκι πρίστηκε. Εδώ χρειάστηκε χειρουργικός καθαρισμός και χορήγηση αντιβιωτικής αγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό ήταν ένα παιδάκι 2 χρονών που ανάρωνε από γρίπη. Αυτό που σας είπα από πριν, ότι μετά από ιώσεις μπορεί να έχουμε μια σοβαρότερη στρεπτοκοκκική νόσο. Έκανε μικροβιεμία, κυκλοφόρησε ο στρεπτόκοκκος στο αίμα του και έκανε και συμπτική αρθρίτιδα, πίον στην άρθρωση. Και αυτό εδώ το παιδάκι, το οποίο είχε στρεπτόκοκκο, είχε πυρετό, άρχισε να στραβώνει το κεφαλάκι του, έκανε ρευόκρανο και είχε ταυτόχρονα 3 αποστήματα, τα οποία χρειάστηκαν και τη χορήγηση αντιβιωτικής αγωγής και τη χειρουργική διάνοιξη. Σε ό,τι αφορά τη διάγνωση, τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε και μπορείτε κι εσείς να ξέρετε, να έχετε στο μυαλό σας πότε είναι πιο πιθανό να έχω στρεπτόκοκκο, όταν το παιδί μου είναι 5 έως 15 ετών, όταν έχει ένα κόκκινο έντονο λαιμό, όταν έχει πυρετό, όταν δεν έχει βήχα, η απουσία βήχα είναι διαγνωστικό κριτήριο, και όταν είναι πρισμένοι οι λεμφαδένες, διογκωμένοι οι λεμφαδένες, τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουμε στρεπτόκοκκο. Και πώς τον διαγνώσκουμε? Με το γνωστό strep test, την πατονέτα που τρίβουμε στις 2 αμυγδαλές και στον οπισθοφάριγγα, έτσι ώστε να απομονώσουμε το στρεπτοκοκκικό αντιγόνο. Αυτή η εξέταση δεν είναι εξέταση που αφορά γονείς. Είναι λάθος να κάνουμε strep test στο σπίτι. Strep test, γιατί θα πρέπει να παίρνετε καλά το δείγμα, θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες υγείας. Είτε σε διαγνωστικό εργαστήριο, είτε με τον παιδίατρο και τον γενικό γιατρό μας. Και το strep test είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη μέθοδος για να διαγνώσουμε το στρεπτόκοκκο, πάνω από το 95% των περιπτώσεων. Ένα 5% των περιπτώσεων που δεν μπορεί να ανιχνευθεί με το strep test, αν ο παιδίατρος είναι έντονα υποψιασμένος ότι το παιδί μας νοσεί από στρεπτόκοκκο, θα σας ζητήσει να κάνετε και καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρήσματος. Και υπάρχουν και ακόμα κάποια όπλα στη φαρέτρα μας, τα οποία ανήκουν κυρίως σε νοσοκομιακό επίπεδο, να ξέρουμε, υπάρχει τρόπος να κάνουμε τυποποίηση του στελέχους, δηλαδή να μην ξέρουμε μόνο το επίθετο, τον πυογόνο στρεπτόκοκκο, να ξέρουμε και το μικρό όνομα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στρεπτοκόκκου, ή και να παρακολουθήσουμε τα επίπεδα των αντισωμάτων αιματολογικά όταν έχουμε διαισθητική νόσο ή όταν έχουμε συχνές υποτροπές. Ένα άλλο ερώτημα που θέτουν συχνά οι γονείς και έχουν και δίκιο, γιατρέ, με ειδοποίησαν από το παιδικό ότι έχω κρούσμα στρεπτόκοκκου στην τάξη. Τι πρέπει να κάνω? Αυτό πάμε να το δούμε μαζί, τι πρέπει να κάνουμε, αν πρέπει να κάνουμε κάτι. Σε αυτή εδώ τη μελέτη τι κάνανε? Πήρανε 385 παιδάκια, τα οποία ήταν ασυμπτωματικά, δεν είχαν κανένα σύμπτωμα, δεν είχαν πυρετό, δεν πονούσε ο λαιμός τους, 3 έως 17 ετών, και εφάρρωσαν μία εξαιρετικά εξειδικευμένη μέθοδο για να απομονώσουν το στρεπτόκοκκο στο φάριγγα, να δουν πόσα από αυτά τα παιδάκια είχαν στρεπτόκοκκο. Ποιος πιστεύει ότι δεν είχε κανένα παιδί από αυτά στρεπτόκοκκο? Με το χέρι. Πιστεύει κανείς από εσάς ότι δεν είχε κανένα από αυτά στρεπτόκοκκο? Ποιος πιστεύει την τρίτη περίπτωση, ότι είχε το 20% των παιδιών στρεπτόκοκκο? Εγώ θα το σηκώσω το χέρι μου και η κυρία Γραφιώτου θα το σηκώσει. Το 20% των παιδιών αυτών είχε στρεπτόκοκκο. Πάνω από 60 παιδάκια είχαν στρεπτόκοκκο σε αυτή τη μελέτη, χωρίς να έχουν κανένα σύμπτωμα. Και πόσα παιδάκια χρειάστηκε να πάρουν θεραπεία? Κανένα, είναι η απάντηση. Άρα, αυτή είναι και η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα. Όταν το παιδί μας δεν έχει συμπτώματα, δεν χρειάζεται να ελεγχθεί για strep test, γιατί έτσι ουσιαστικά τι κάνουμε? Ανοιχνεύουμε τους φορείς. Δεν χρειάζεται να πάρουμε θεραπεία. Έλεγχο για strep test θα κάνουμε
όταν έχουμε συμπτώματα, όταν έχουμε πυρετό, όταν πονάει και πονάει ο λαιμός μας ή όταν έχουμε εξάθημα πυρετό και ο παιδίατρος μας υποπτεύεται οστρακιά, υποπτεύεται άλλο στρεπτοκοκκικό νόσημα και μας το ζητήσει. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της θεραπείας, όταν πραγματικά νοσούμε από στρεπτόκοκο, θα πρέπει να λάβουμε θεραπεία και ο στόχος είναι να μειώσουμε τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Ο στρεπτόκοκος στις περισσότερες περιπτώσεις θα κάνει τον κύκλο και από μόνος του και να μην λάβουμε θεραπεία. Όμως, λαμβάνοντας αντιβιωτικά, θα μειώσουμε τη διάρκεια των συμπτωμάτων, θα μειώσουμε σαφώς την πιθανότητα των επιπλοκών και θα μειώσουμε και τη μεταδοτικότητα προς τους άλλους. Ευτυχώς είναι ένα μικρόβιο που έχει καλές ευαισθησίες στις κατηγορίες των αντιβιωτικών που τον αφορούν. Δεν χρειάζεται να πάρουμε δύσκολες αντιβιώσεις για να μπορέσουμε να τον θεραπεύσουμε. Και η ναυαρχίδα στις αντιβιώσεις, το κομμάτι του στρεπτοκόκκου, είναι η γνωστή αμοξικυλίνη, το αμοξίλ. Έτσι, και κάποιες ακόμα αντιβιώσεις είναι εξαιρετικά βασικό για τους γονείς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξέρουμε και να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο τέλος της αγωγής, όπως έχει υποδείξει ο γιατρός μας. Πολλές φορές, όταν τα παιδάκια παίρνουν αντιβιώσεις και τη δεύτερη μέρα αρχίζουν και νιώθουν πιο καλά, έχει σταματήσει ο πυρετός, έχουν σταματήσει να πονάνε, έχουν αρχίσει να τρώνε περισσότερο, αν είναι και κάποιο δύσκολο παιδάκι που δεν μπορεί να πάρει εύκολα τα σιροπάκια, εκεί ο γονιός μπορεί να σταματήσει πιο νωρίς την αγωγή. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να φτάνουμε στο τέλος για να μειώνουμε την πιθανότητα της υποτροπής. Δεκαήμερα είναι τα σχήματα για τη στρεπτοκοκκική αγωγή, όμως εξατομικευμένα κατά περίπτωση και με βάση το είδος της αντιβίωσης που θα επιλέξει ο παιδίατρός μας, μπορεί να είναι και βραχύτερη η διάρκεια της αγωγής, 5 ή 7 ημέρες. Το παιδί το οποίο νοσεί από πυογόνο στρεπτόκοκκο, όπως σας είπα και πριν, μια-δυο μέρες μετά την έναρξη της αγωγής θα είναι καλά. Θα είναι ένα παιδάκι που θα έχει αρχίσει να παίζει, θα αρχίσει να τρέχει, θα ρωτάει να βγει έξω. Θα ζητάει να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Και όντως ισχύει αυτό ότι πάβει να είναι μεταδοτικό εξαιρετικά νωρίς, 12 με 24 ώρες από την έναρξη της αγωγής, θα σταματήσει να μεταδίδει εφόσον δεν έχει πυρετό. Και ένα παιδάκι το οποίο πηγαίνει Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, σαφώς και πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο του, να επιστρέψει στα μαθήματά του μια-δυο μέρες μετά, ενδεχομένως με αποχή από την έντονη σωματική δραστηριότητα, να ξεκουράζεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μικρότερα παιδάκια, τα παιδάκια του παιδικού σταθμού, εκεί θα πρέπει να δούμε τη σχέση κόστους-όφελους. Και νομίζω θα υπάρχει σίγουρα άτομο εδώ, αναμεταξύ μας, το οποίο θα έχει τύχει να πάει το παιδί του στο παιδικό σταθμό υπό αντιβιωτική αγωγή και δύο μέρες μετά, τρεις μέρες μετά, να πάρει τον παιδίατρο και να πει ότι ξέρεις κάτι, γιατρέ μου, το παιδί έχει πυρετό ξανά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχει νοσήσει από μια καινούργια ίωση του παιδικού σταθμού. Επομένως, όταν το παιδί μας λαμβάνει αντιβιωτική αγωγή και είναι σε προσχολικό στάδιο, είναι σε παιδικό σταθμό, σε νηπιαγωγείο, καλό είναι να μην επιστρέφει το νωρίς το παιδί μας στο παιδικό σταθμό, να φτάνει περίπου στα τελειώματα της αγωγής να επιστρέψει, για να επιστρέψει έτσι ώστε να μην εκτεθεί σε καινούργια ίωση. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών τα οποία ενώ τελειώνουν την αγωγή για πυογόνο στρεπτόκοκκο, ξανά υποτροπιάζουν και έχουν καινούριο επεισόδιο στρεπτοκόκκου νωρίς. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Υπάρχουν οι απαντήσεις που αφορούν τον παιδίατρο. Ο παιδίατρος θα πρέπει να ψάξει για επιπλοκές, για ενδεχόμενη φορεία, για αντοχή στη θεραπεία. Υπάρχει όμως και το κομμάτι του γονιού. Θα πρέπει ο γονιός να είναι σίγουρος ότι έχει δώσει σωστά την αγωγή, όπως είπαμε πριν, στη σωστή δόση και στις μέρες που έχει συστήσει ο παιδίατρος, και θα πρέπει ο γονιός να εκπαιδεύει το παιδί του να φροντίζει να μειώνεται ο κίνδυνος να εκτεθεί σε νέο στρεπτόκοκκο. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Το κομμάτι του προλαμβάνει με την υγιεινή των χεριών, καλό σαπούνισμα στο χεριών και ένα εναλλακτικά αντισηπτικό χεριών, να μάθουν τα παιδάκια μας να βήχουν στον αγκώνα, να μην μοιραζόμαστε ατομικά είδη όπως είναι τα μπουκάλια του νερού και τα μαχαιροπύρουνα, να αερίζουμε το σπίτι μας, να αερίζουμε τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία, καθαρισμό στα παιχνίδια και στις επιφάνειες, να ξέρουμε να αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα που θα οδηγήσουν στον παιδίατρο και έγκαιρα, να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής στην Παρασκευή και στην προετοιμασία των γευμάτων, να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα εμβολιασμών και τελευταίο και καταϊδρωμένο η προφύλαξη με αντιβιωτική αγωγή που αφορά εξαιρετικά εξειδικευμένες περιπτώσεις όταν έχουμε διεισδυτική νόσο και επιδημίες ρευματικού πυρετού.
όλα αυτά τα απλά μέτρα που σας είπα πριν, η υγιεινή των χεριών, το να βήχουμε στον αγκώνα, το να καθαρίζουμε τις επιφάνειες, να αερίζουμε το χώρο μας, η υγιεινή των χεριών στην παρασκευή τροφίμων, όλα αυτά τα απλά μέτρα μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα να νοσήσει το παιδί μας, όχι μόνο από στρεπτόκοκο, αλλά και από τις κοινές ιώσεις του χειμώνα. Άρα θα πρέπει να μάθουμε και να τα εφαρμόζουμε. Πυογόνος τρεπτόκοκκος επομένως, μικρόβιο το οποίο θα το ακούσουμε πάρα πολλές φορές και μέσα στους επόμενους μήνες, χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση των συμπτωμάτων που θα οδηγήσουν σε άμεση αναζήτηση της βοήθειας, ναι στη θεραπεία, όχι όμως την υπερθεραπεία και να ξέρουμε να τηρούμε τα μέτρα του προλαμβάνει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να καλέσω τον κύριο Σκιαδά στο βήμα. Γιατί... Ένα λεπτάκι ναι. Πριν, θερμά συγχαρητήρια, εξαιρετική ομιλία. Όπως επίσης θέλω να συγχαρώ και την προηγούμενη ομιλήτρια, την κυρία Κοτζιά. Εξαιρετικές ομιλίες, μας δώσατε πολύτιμες πληροφορίες και να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθειά σας και των δυο σας στην καθημερινή πρακτική κλινική πράξη του νοσοκομείου μας. Να καλέσω τον κύριο Σκιαδά στο Προεδρείο για την επόμενη ομιλία. Καλημέρα σας. Το επόμενο, ακούσαμε για πυρετούς, ακούσαμε για πυογόνο στρεπτόκοκο, κατά πόσο ο πυρετός είναι φίλος ή εχθρός. Σαφώς είναι φίλος, γιατί φανταστείτε να μην υπήρχε πυρετός, τι θα γινόμασταν. Αλλά όμως ορισμένα παιδιά σε ηλικία 3 μηνών με 5 μηνών, σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 3-5% των παιδιών αυτών των ηλικιών, μπορεί να παρουσιάσουν πυρετικούς σπασμούς. Είναι πραγματικά για το γονιό κάτι πρωτόγνωρο, κάτι το οποίο πραγματικά... τον τρομάζει, όχι μόνο τον τρομάζει, σχεδόν τον αποδιοργανώνει και μπορεί να κάνει άσκοπες ενέργειες. Λοιπόν, για όλα αυτά θα πρέπει να ο γονιός να ενημερωθεί. Δηλαδή, η θεραπεία για αυτό το πράγμα είναι μόνο... η ενημέρωση και η ενθάρρυνση. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει με λεπτομέρεια η κυρία Αγγίκα, η οποία είναι συνάδελφος παιδονευρολόγος. Και παρακαλώ να έρθει στο βήμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκιαδά. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γραφιώτου που μου δίνει την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Πράγματι, οι πυρετικοί σπασμοί είναι γνωστοί σε όλους μας, είναι συχνοί, είναι αθώοι, αφορούν την προσχολική ηλικία. Εκείνο που σκεφτήκαμε με την κυρία Γραφιώτου για σήμερα είναι να δούμε αν τελικά μας τρομάζουν. Σίγουρα τρομάζουν τους γονείς, όπως είπε και ο κύριος Σκιαδάς, αν τρομάζουν και εμάς τους παιδιάτρους και αν θα πρέπει τελικά να μας τρομάζουν. Ο ορισμός είναι γνωστός. Μιλάμε για ένα επεισόδιο σπασμών που συμβαίνει μεταξύ 6 μηνών και 5 χρόνων σε συνδυασμό με πυρετό και η προϋπόθεση για να πούμε ότι μιλάμε για πυρετικούς σπασμούς είναι να μην υπάρχει άλλη αιτία από το κεντρικό νευρικό σύστημα και κυρίως λίμωξη, να μην υπάρχει άλλος αιτιολογικός παράγοντας, μια υπογλυκαιμία, μια ηλεκτρολυτική διαταραχή και να μην υπάρχει ιστορικό απύρετων σπασμών ή υποκείμενου νευρολογικού νοσήματος. Ο πυρετός είναι προαπαιτούμενο για να πούμε ότι μιλάμε για πυρετικούς σπασμούς. Βιβλιογραφικά δεν είναι σαφές αν παίζει ρόλο ο μέγιστος πυρετός ή ο ρυθμός αύξησης. Πιθανότατα παίζουν και τα δύο και αυτό είναι και η εντύπωση όλων μας. Και επίσης δεν είναι σαφές στη βιβλιογραφία ποια είναι η κατώτερη θερμοκρασία. Να δω πώς μπορώ. Το βρήκα. Και επίσης δεν είναι σαφές ποια είναι η κατώτερη θερμοκρασία πάνω από την οποία μιλάμε για πυρετό και είναι επαρκής για να πούμε ότι μιλάμε για πυρετικό σπασμό. Στις πιο πολλούς ορισμούς έχουμε το 38, σε άλλους το 38 και 4. Σε κάθε περίπτωση επίσης η γνώση, η εικόνα όλων μας που στηρίζεται και βιβλιογραφικά είναι ότι οι πυρετικοί σπασμοί που συμβαίνουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποτροπιάσουν στην ίδια λίμωξη.
Σημαντικό στους πυρετικούς σπασμούς είναι η διαφορική διάγνωση, να πούμε αν όντως πρόκειται για πυρετικό σπασμό. Και βέβαια όλα αυτά τα επεισόδια, τα οποία πάντα συζητάμε σαν επεισόδια που πρέπει να διαφοροδιαγνώσκονται από τις επιληπτικές κρίσεις, είναι πολύ πιο πιθανό να συμβούν σε ένα παιδί που είναι άρρωστο. Για παράδειγμα, ένα κράτημα αναπνοής, γιατί τα παιδιά είναι ευερέθιστα. Ένα μειωμένο επίπεδο συνείδησης. Το ρίγος, ξέρουμε όλοι ότι μπαίνει πάντα στη διαφορική διάγνωση των πυρετικών σπασμών. Πρέπει λοιπόν πρώτα να πιστούμε ότι πρόκειται για πυρετικούς σπασμούς και η επόμενη μεγάλη διάκριση με την οποία όλοι ασχολούμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια είναι αν μιλάμε για απλούς ή σύνθετους ή επιπλεγμένους πυρετικούς σπασμούς. Και εκείνο που λέμε είναι ότι για να πούμε ότι ένας πυρετικός σπασμός είναι απλός, πρέπει να είναι γενικευμένος στον οικοκλονικό, να είναι σύντομος, να κρατάει κάτω από 15 λεπτά και να σταματάει αυτόματα, γιατί αν κρατάει κάτω από 15 λεπτά έχοντας δώσει βενζοδιαζεπίνη, αλλάζει συζήτηση, και να μην υποτροπιάζει στο πρώτο 24ωρο. Ενώ αντίθετα, σύνθετους λέμε τους επιπλεγμένους, τους παρατεταμένους ή αυτούς που υποτροπιάζουν εντός 24ωρου. Και παρόλο που τα είναι τα στοιχεία που αναφέρονται βιβλιογραφικά, η τάση, όπως και γενικά η τάση για τις επιληπτικές κρίσεις σήμερα, είναι να αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς, τύπου απλή ή σύνθετη, αλλά πιο πολύ να περιγράφουμε, να πούμε ότι ήταν ένας εστιακός σπασμός που κράτησε, ας πούμε, 5 λεπτά. Και από εκεί και πέρα να αποφασίζουμε. Τώρα η διάκριση αυτή μεταξύ απλών και σύνθετων, η βασική σημασία που έχει στο μυαλό όλων μας έχει να κάνει με το πόσο πρέπει να ψάξουμε αυτό το παιδί και με το τι πιθανότητα υπάρχει αυτό το παιδί να κάνει στο μέλλον απειρετούς σπασμούς, να κάνει επιληψία. Θα δούμε λίγο στην πορεία αν όντως πόση τελικά σημασία έχει αυτή η διάκριση. Τώρα, ο βασικός εκκλητικός παράγοντας των πυρετικών σπασμών είναι βεβαίως ο πυρετός. Και οι βασικοί παράγοντες που προκαλούν πυρετό στα παιδιά είναι οι ογενείς λοιμώξεις. Και επίσης από την εμπειρία όλων μας ξέρουμε ότι οποιαδήποτε επί της ουσίας η ογενής λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει πυρετικούς σπασμούς, τόσο λοιμώξη του αναπνευστικού, όσο λοιμώξη του πεπτικού. Βλέπετε εδώ λοιμώξεις που έχουν, ιούς που έχουν ενοχοποιηθεί για πυρετικούς σπασμούς και στις παρενθέσεις είναι τα ποσοστά επί των παιδιών με πυρετικούς σπασμούς που είχαν τη συγκεκριμένη λίμωξη σε κάθε εργασία και βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία, δηλαδή αναφέρεται ότι ο ιός της γρίπης βρίσκεται από 15 έως 50% των παιδιών που κάνουν πυρετικούς σπασμούς, οπότε τα κρίνουμε όλα αυτά με κάποια επιφύλαξη. Σε κάθε περίπτωση ο ιός της γρίπης κάνει συχνά πυρετικούς σπασμούς ή του πεπτικού, ο εντεροϊός και ο ρωταϊός. Εδώ είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό γιατί είναι πολύ λιγότερο συχνός προφανώς ο ρωταϊός από τον εντεροϊό. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε ότι ο ρωταϊός μπορεί να κάνει τόσο πυρετικούς όσο και απείρετους σπασμούς. Και βέβαια ο ερπιτοϊός 6, που είναι πολύ συχνό αίτιο πυρετικών σπασμών. Θεωρούμε ότι αυτό είναι λόγω μιας νευροτρόπου δράσης, η οποία είναι διαφορετική από τους τρόπους με τους οποίους προκαλούνται οι πυρετικοί σπασμοί από τους υπόλοιπους ιούς. Και αναφέρεται ότι αποτελεί το αίτιο στο 1 τρίτο των παιδιών που κάνουν ένα πρώτο πυρετικό σπασμό σε ηλικία μικρότερη των 2 χρόνων και στο 1 τρίτο των παιδιών που κάνουν παρατεταμένους πυρετικούς σπασμούς ή πυρετικό στάτους. Και εντάξει, έπρεπε να αναφέρω το COVID, γιατί ζούμε στη σημερινή εποχή. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες για το ποσοστό των παιδιών που έχουν πυρετικούς σπασμούς έχοντας COVID. Ξέρουμε ότι κάνουν, όπως και με οποιαδήποτε λίμωξη, δεν φαίνεται όμως να είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Αυτό είναι τα αποτελέσματα από μια μεταανάλυση όλων των εργασιών, τέλος πάντων, που έχουν ασχοληθεί με το COVID, που φαίνεται ότι 0,5% των παιδιών με COVID κάνουν πυρετικούς σπασμούς. Η άλλη αιτία που προκαλεί πυρετό στα παιδιά είναι τα εμβόλια. Και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι 11% των πυρετικών σπασμών συμβαίνει 2 εβδομάδες μετά από εμβολιασμό. Αυτό που τονίζεται όμως, αυτό είναι παρατήρηση, είναι επιδημιολογική παρατήρηση. Αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν τεκμηριώνει την αιτιολογική σχέση. Γιατί είναι πολύ πιο πιθανό στις 2 αυτές εβδομάδες να έχει κολλήσει το παιδάκι αυτό μια ίωση και ο πυρετός και ο πυρετικός σπασμός ως εκ τούτου να γίνει λόγω της ίωσης. Υπάρχει αυτή η βιβλιογραφία για την σχετικά αυξημένη αύξηση του κινδύνου για πυρετικούς σπασμούς όταν γίνει το συνδυασμένο εμβόλιο MMR και ανεμοβλογιάς σε σχέση 2 φορές πάνω σε σχέση με το αν γίνουν ξεχωριστά
και αυτός ο αυξημένος κίνδυνος αφορά την πρώτη δόση του εμβολίου, όχι τη δεύτερη, στα παιδιά 4 με 6 ετών. Θεωρείται ότι αν γίνει το συνδυασμένο εμβόλιο, προκαλεί έναν επιπλέον πυρετικό σπασμό για κάθε 2.300 δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζεται από όλους τους συγγραφείς σε σχέση με τα εμβόλια είναι ότι η πιθανότητα να κάνει ένα παιδάκι πυρετικό σπασμό από την ίωση είναι πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα να κάνει πυρετικό σπασμό από το εμβόλιο. Τώρα, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς πολλές θεωρίες για την παθοφυσιολογία των πυρετικών σπασμών και είναι αλήθεια ότι παρά την πρόοδο της ιατρικής δεν είμαστε 100% σίγουροι πώς προκαλούνται. Υπάρχει θεωρία για την αύξηση της θερμοκρασίας η οποία επηρεάζει την ευαισθησία των ιοντικών διάβλων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Υπάρχει θεωρία της αλκάλωσης λόγω του περαρισμού. Υπάρχει θεωρία για τη δράση των κυτοκινών, οι οποίες επιδρούν στη διεγερσιμότητα των νευρώνων και γι' αυτό προκαλούν σπασμούς. Εκείνο πάντως που θεωρείται δεδομένο ότι είναι ότι οι πυρετικοί σπασμοί είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των εκκλητικών παραγόντων, όπως είναι ο πυρετός, με περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες. Και όλα αυτά μαζί οδηγούν στην εκδήλωση του πυρετικού σπασμού. Τώρα, ζώντας στην περίοδο της ραγδαίας έτσι, προόδου στη γενετική, προφανώς διερευνάται και από αυτή την άποψη το θέμα. Και αυτή είναι μια πολύ τελευταία γενετική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Brain. Είναι πληθυσμιακή μελέτη, ουσιαστικά μελέτησαν περίπου 8.000 παιδιά με πυρετικούς σπασμούς και 80.000 μάρτυρες. Τα μελέτησαν γενετικά και ανακάλυψαν γονιδιακούς τόπους, όχι δηλαδή απαραίτητα παθογόνες μεταλλάξεις, αλλά γονιδιακούς τόπους που βρίσκονται πιο συχνά σε παιδιά που έχουν πυρετικούς σπασμούς. Και αυτό που βρήκαν με μαύρο, εντάξει δεν το έχω για να τα πούμε αναλυτικά, αλλά με μαύρο είναι οι γονιδιακοί τόποι οι οποίοι ήταν ήδη γνωστοί και εδώ βρίσκονται και δύο γονίδια τα οποία είναι γνωστά που προκαλούν επιληψία, αλλά ανακάλυψαν και 7 καινούριους γονιδιακούς τόπους. Βλέπετε εδώ από το γράφημα ότι αυτή ήταν πιο συχνή στα παιδιά με την επιληψία, έτσι έγινε, με τους πυρετικούς σπασμούς, έτσι έγινε η μελέτη. Και τα γονίδια που βρίσκονται σε αυτούς τους γονιδιακούς τόπους είναι γονίδια που σχετίζονται με την δράση των νευρομεταβιβαστών στη διεγερσιμότητα του εγκεφάλου. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα γονίδιο που σχετίζεται με τη λειτουργία του γκάμπα και γονίδια που σχετίζονται με αίτια που δρούν στο κεντρικά και προκαλούν πυρετό. Οπότε η μελέτη αυτή έδωσε κάποια έτσι νέα στοιχεία πιθανώς για την παθοφυσιολογία των πυρετικών σπασμών. Τώρα, ας έρθουμε στο ερώτημα. Πρέπει να μας τρομάζουν οι πυρετικοί σπασμοί, εμάς τους γιατρούς, ή σε κάθε περίπτωση τι είναι αυτό που μας τρομάζει στους πυρετικούς σπασμούς? Και το πιο βασικό που μας τρομάζει, κατά τη γνώμη μου, και θα πρέπει να μας τρομάζει, είναι αν υπάρχει πιθανότητα λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Γιατί όλα τα υπόλοιπα θα κάνει, δεν θα κάνει επιληψία και πότε θα τι κάνει, μπορούν να λυθούν στην πορεία. Αυτό που μας τρομάζει είναι αν υπάρχει πιθανότητα λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και το ερώτημα αυτό ισοδυναμεί με το ερώτημα του πότε τελικά πρέπει να κάνουμε οσφιονοτιαία παρακέντρωση σε ένα παιδί με πρώτο επεισόδιο πυρετικών σπασμών. Εδώ αριστερά βλέπετε τα αποτελέσματα μιας μεταανάλυσης. Είναι λίγο παλιά, αλλά γενικώς μου αρέσει πολύ. Η οποία κοίταξαν, εν πάση περιπτώσει, πόσα παιδιά από αυτά που παρουσιάστηκαν με ένα πρώτο επεισόδιο πυρετικού σπασμού είχαν τελικά μηνυγκίτιδα. Και ο όρος αυτός, σπασμός και πυρετός, επειδή είναι μετανάλυση, είναι ο όρος που χρησιμοποιούνταν στις μελέτες τις οποίες ανέλυσαν, έτσι. Από τα παιδιά λοιπόν που είχαν σπασμό και πυρετό, ένα 2,6% είχε τελικά μηνυγκίτιδα. Ενώ αντίθετα όταν χρησιμοποιήθηκε ο όρος απλός πυρετικός σπασμός, εδώ ένα 0,2% των παιδιών είχαν μηνυγκίτιδα, δηλαδή χρειάστηκαν 1.100 παρακεντήσεις για να βρουν μία θετική. Ενώ αντίθετα όταν είδαν τα παιδιά που είχαν σύνθετους πυρετικούς σπασμούς, η πιθανότητα ήταν 0,6%, δηλαδή χρειάστηκαν 180 παρακεντήσεις για να βρεθεί μία θετική. Οπότε αυξάνει η πιθανότητα με τους σύνθετους πυρετικούς σπασμούς, όχι βέβαια και ραγδαία. Και με βάση αποτελέσματα αυτής της μετανάλυσης και των μελετών τις οποίες χρησιμοποιήθηκε, γενικώς δίνεται έτσι η αίσθηση στη βιβλιογραφία μια στρατηγικής ελάχιστης παρέμβασης. Και εκείνο που πραγματικά γνωρίζουμε κι εμείς είναι ότι στο μεγάλο ποσοστό των παιδιών η υποψία θα δοθεί από την κλινική εξέταση. Δηλαδή, αυτό που είπα πριν δεν έχει να κάνει, είναι απλώς, είναι σύνθετος, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά εκείνο που μετράει τελικά είναι η κλινική εξέταση. Και η Αμερικάνικη Ακαδημία της Παιδιατρικής, εδώ με μπλε, έχω τα κριτήρια με τα οποία συστήνει αυστηρά τη διενέργεια
οσμηνωτίας παρακέντησης σε παιδί που έχει πρώτο επεισόδιο πυρετικών σπασμών. Και αυτά είναι σαφώς η αυχενική δισκαμψία και ο μενιγκισμός ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί ως σύμπτωμα ή σημείο λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Από εκεί και πέρα έχει μια δεύτερη κατηγορία, στα οποία συστήνει να σκεφτούμε την οσφιονοετία παρακέντηση σε βρέφη κάτω από 12 μηνών. Αυτό είναι αλήθεια και είναι η γνώση την οποία είχαμε εμείς από το Πανεπιστήμιο, ότι σε παιδιά κάτω από 12 μηνών δεν μπορούμε καν να τον θεωρήσουμε πυρετικό σπασμό. Η αλήθεια είναι ότι από την εποχή που έχει διευρυνθεί πραγματικά ο εμβολιασμός στα βρέφη, ειδικά για αιμόφυλο και πνευμονιόκοκο, και έχει μειωθεί η πιθανότητα μηνυγκίτιδας στις ηλικίες αυτές, έχει αλλάξει λίγο η οδηγία. Σε κάθε περίπτωση, η Αμερικάνικη Εταιρεία Παιδιατρικής συστήνει να σκεφτούμε την παρακέντηση στα βρέφη κάτω από 12 μηνών, ιδιαίτερα αυτά που είναι ατελώς εμβολιασμένα ή που δεν ξέρουμε τον εμβολιασμό τους. Και επίσης να τη σκεφτούμε όταν έχει γίνει προηγούμενη θεραπεία με αντιβιωτικά από το στόμα που μπορεί να έχει τροποποιήσει την εικόνα. Και από εκεί και πέρα μπαίνει το κλινικό κριτήριο για τα υπόλοιπα, για τους παρατεταμένους ή εστιακούς πυρετικούς σπασμούς, για μια παρατεταμένη μετακριτική περίοδο και βέβαια για όταν υπάρχουν νευρολογικά ελλείμματα στην μετακριτική περίοδο. Τώρα, αυτό που θέλω να πω εδώ, εντάξει, δεν είναι σε αυτό το σημείο, αλλά θα το πω γιατί είναι αυτό που είπε ότι έχει να κάνει ότι το βασικό που μας νοιάζει για τους πυρετικούς σπασμούς είναι μην χάσουμε τη λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εκείνο που με ρωτάνε πολύ συχνά οι γονείς μετά το πρώτο επεισόδιο πυρετικό σπασμό είναι: θα πρέπει από εδώ και πέρα, όποτε κάνει πυρετικό σπασμό, να πηγαίνω στο νοσοκομείο? Και εκείνο που απαντάω είναι ότι όχι, δεν θα πρέπει, γιατί έχουμε πει πως θα το αντιμετωπίσουν κτλ. Αν λοιπόν κάνει το σπασμό, συνέλθει, είναι καλά, δεν χρειάζεται να πάτε στο νοσοκομείο. Εκείνο όμως που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι να δει το παιδί ο παιδίατρός σας. Γιατί εκείνο που λέω είναι ότι ο παιδίατρος πρέπει να πει πού οφείλεται το πυρετός. Έχει το λαιμό του, έχει το αυτί του, έχει γαστρεντερίτιδα, τι έχει. Γιατί, και το λέω έτσι στους γονείς, ότι ένα παιδί που κάνει πυρετό και σπασμό μπορεί να έχει μηνυγκίτιδα. Και ένα παιδί που έχει ήδη κάνει ένα πρώτο επεισόδιο πυρετικού σπασμού δεν απαγορεύεται να κάνει και μηνυγκίτιδα κάποτε. Οπότε δεν πρέπει να λέμε εντάξει, άστον αυτόν κάνει πυρετικούς σπασμούς. Οπότε να μην πάνε στο νοσοκομείο, αλλά οπωσδήποτε ο παιδίατρος να το δει για να πει την αιστεία του πυρετού. Τώρα, το άλλο πράγμα που μας τρομάζει στους πυρετικούς σπασμούς είναι αν κρύβουν κάποιο υποκείμενο νευρολογικό νόσημα ή αν συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα επιληψίας στο μέλλον. Και ουσιαστικά το ερώτημα αυτό ισοδυναμεί με το πότε τελικά στα παιδιά αυτά πρέπει να κάνουμε απεικονιστικό ή και νευροφυσιολογικό έλεγχο. Ο κίνδυνος... αυτό, για να πω την αλήθεια, τρομάζει τους γονείς ακόμα πιο πολύ από το ερώτημα της λίμωξης. Και εκείνο που λέμε και ξέρουμε ως γνώση είναι ότι οι απλοί πυρετικοί σπασμοί δεν αυξάνουν τη πιθανότητα επιληψίας στο μέλλον σε επίπεδο μεγαλύτερο του γενικού πληθυσμού, δηλαδή είναι στο 1% που είναι το επίπεδο, ο κίνδυνος για όλους μας. Οι σύνθετοι πυρετικοί σπασμοί το αυξάνουν ελαφρά, δηλαδή το πάνε σε ένα επίπεδο 4-6%. Και βέβαια εδώ μετράει τι ακριβώς ήταν το σύνθετο που είχε ο πυρετικός σπασμός, πόσο παρατεταμένος ήταν, πόσες φορές επαναλήφθηκε κτλ. Αλλά και το αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου, δηλαδή παράγοντες κινδύνου που μπορούν να συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο επιληψίας από αυτό το 4-6%, είναι η έναρξη στις ακραίες ηλικίες. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει ήδη κάνει πυρετικούς σπασμούς μπορεί να κάνει και έναν τελευταίο στα 6 του, αλλά ένα παιδί που κάνει πρώτο επεισόδιο πυρετικών σπασμών στα 6, οπωσδήποτε μπαίνει σε μια άλλη κατηγορία. Το οικογενειακό ιστορικό επιληψίας ή βέβαια το υποκείμενο νευρολογικό νόσημα ή ένα παιδί που δεν έχει φυσιολογική ανάπτυξη, το οποίο βέβαια είναι λίγο λάθος όπως το λέω, γιατί αν υπάρχουν αυτά δεν μιλάμε για πυρετικούς σπασμούς εξορισμού. Τώρα, η γενική οδηγία είναι ότι δεν ελέγχουμε τους απλούς πυρετικούς σπασμούς και ελέγχουμε κατά περίπτωση τους σύνθετους, ανάλογα με την κλινική εικόνα. Παρ' όλα αυτά, ελέγχουμε οποιονδήποτε σπασμό σε έδαφος πυρετού, αν συνυπάρχει κάποιο άλλο νευρολογικό σημείο, για παράδειγμα μικροκεφαλία ή μακροκεφαλία, κάποια ένδειξη νευροδερματικού νοσήματος, αν προϋπάρχει νευρολογικό έλλειμμα ή υπάρχει μετακριτικό νευρολογικό έλλειμμα που επιμένει. Ελέγχουμε τους σύνθετους πυρετικούς σπασμούς που υποτροπιάζουν και θα δούμε και σε λίγο γιατί. Και βέβαια αν υπάρχει κάποια ένδειξη μεταβολικού νοσήματος, συστηματικού νοσήματος και ούτω καθεξής. Τώρα, θα πω μια κουβέντα για τη γενετική.
Το γονίδιο με το οποίο έχουμε συνδέσει όλοι στο μυαλό μας τους πυρετικούς σπασμούς είναι το γονίδιο αυτό, το SCN1A. Είναι το γονίδιο που είναι ένας διάβλος νατρίου. Είναι το γονίδιο που προκαλεί την οντότητα αυτή, τη βαριά μυοκλονική επιληψία της βρεφικής ηλικίας. Είναι ο σοντραβέ. Και είναι αυτό, εντάξει, το νομίζω ότι έχει υποθεί πλέον πολλές φορές, είναι ο λόγος για τον οποίο παλιότερα κάναν τα παιδιά την εγκεφαλοπάθεια μετά από εμβολιασμό με το ολοκυταρικό εμβόλιο του κοκκίτη, που τότε είχε αποδοθεί στο εμβόλιο. Στην πορεία ψάξανε γενετικά δείγματα τα παιδιά αυτά και βρήκαν ότι παιδιά που έκαναν εκείνη την οντότητα είχαν τελικά μετάλλαξη στο γονίδιο αυτό. Οπότε με αφορμή τον πυρετό εκδηλώθηκε αυτό το επιληπτικό σύνδρομο. Μιλάμε για μια βαριά επιληπτική εγκεφαλοπάθεια, η οποία εκδηλώνεται στο πρώτο χρόνο της ζωής με παρατεταμένους πυρετικούς σπασμούς, οι οποίοι μπορεί να είναι εστιακοί, μπορεί να είναι όμως και γενικευμένοι. Δηλαδή αυτό που μας βάζει την υποψία είναι οι επαναλαμβανόμενοι παρατεταμένοι πυρετικοί σπασμοί και στην πορεία μπορεί να κάνουν και φαρμακοανθετικούς σπασμούς, ψυχοκινητική καθυστέρηση και ούτω καθεξής. Η μετάλλαξη είναι στο γονίδιο αυτό, όπως είπα. Και εδώ έχει σημασία η έγκαιρη διάγνωση, η έγκαιρη γενετική διάγνωση, γιατί η πορεία του συνδρόμου, η οποία είναι βαριά, προγνωστικά είναι βαρύ σύνδρομο, μπορεί να επηρεαστεί, όχι πλήρως, αλλά σχετικά με την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας. Οπότε εδώ έχει ένα νόημα να ψάχνουμε τα παιδιά αυτά γενετικά, γι' αυτό και το λέω, για να υπάρχει υψηλή υποψία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα γονίδια που σχετίζονται με τους πυρετικούς σπασμούς. Υπάρχει το σύνδρομο αυτό, το οποίο λέγεται GEFS+, Genetic Epilepsy with Febrile Seizures Plus. Παλιότερα λεγόταν πάλι GEFS, αλλά τότε το λέγαμε Generalized Epilepsy with Febrile Seizures Plus. Και προτάθηκε τελευταία η αλλαγή στη genetic, γιατί ξέρουμε πλέον ότι έχει γενετική βάση. Μιλάμε εδώ για ένα οικογενές επιληπτικό σύνδρομο, στο οποίο διάφορα μέλη των οικογενειών μπορεί να έχουν διαφορετικές εκδηλώσεις από απλούς πυρετικούς σπασμούς, σύνθετους πυρετικούς σπασμούς, άλλες μορφές επιληπτικών κρίσεων, απείρετες, καθώς και σπάνια βαριά επιληπτική εγκεφαλοπάθεια. Είναι αυτοσωμικό επικρατητικό, δηλαδή κληρονομείται με τρόπο που δεν πηδάει γενιές, το έχουν οι γονείς και το παίρνουν τα παιδιά. Βέβαια, συχνά μπορεί να έχει καινούργιες μεταλλάξεις, de novo, δηλαδή να εκδηλωθεί σε ένα παιδί που δεν, χωρίς να έχει κάποιο ιστορικό. Και έχουν βρεθεί διάφορα γονίδια, μεταξύ των οποίων και ο διάβλος νατρίου που ευθύνεται για την ντραβέ, αλλά και άλλα γονίδια που προκαλούν εκδηλώσεις του συνδρόμου αυτού. Και εντάξει, είναι λίγο ενδιαφέρον να το σκεφτείτε, γιατί αυτό που πάντα καθησυχάζει όλους μας για ένα παιδί που κάνει πυρετικούς σπασμούς είναι να έχει οικογενειακό ιστορικό πυρετικών σπασμών. Και όντως είναι καθησυχαστικό αν έχει οικογενειακό ιστορικό πυρετικών σπασμών. Παρ' όλα αυτά, δεν αποκλείεται να έχει ένα οικογενειακό ιστορικό απλών πυρετικών σπασμών στα πλαίσια μιας τέτοιας γονιδιακής μετάλλαξης. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε, δηλαδή κάποια στιγμή θα το μάθουμε, θα το διερευνήσουμε αν κάνει και άλλα επεισόδια πυρετών σπασμών στο μέλλον. Δεν είναι, και σίγουρα μας ενδιαφέρει εμάς ως παιδονευρολόγους να δούμε τη γενετική βάση. Δεν είναι από αυτά όμως που πρέπει να τρέξουμε να κάνουμε γενετικό έλεγχο με τον κάθε πρώτο πυρετικό σπασμό, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι η θεραπεία θα αλλάξει την πρόγνωση όπως έγινε στο προηγούμενο σύνδρομο. Τώρα, ένα άλλο που μας τρομάζει και τρομάζει τους γονείς, πιο πολύ θα έλεγα εδώ τους γονείς παρά εμάς, είναι το κατά πόσον οι πυρετικοί σπασμοί μπορεί να προκαλέσουν νευρολογικά κατάλοιπα. Και η άποψη της Αμερικάνικης Εταιρείας Παιδιατρικής και όλων μας εμπειρικά είναι ότι οι απλοί πυρετικοί σπασμοί δεν θεωρείται ότι σχετίζονται με νευρολογικά κατάλοιπα και από εδώ προκύπτουν και οι οδηγίες της εταιρείας για την αντιμετώπιση των απλών πυρετικών σπασμών. Υπάρχουν κάποιες πληθυσμιακές μελέτες με διστάμενες απόψεις κατά πόσον μπορεί να. Παιδιά που έχουν κάνει πυρετικούς σπασμούς είναι πιο πιθανό να κάνουν ΔΕΠΗ ή άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Βέβαια, ξέρετε, μιλάμε για δύο πολύ συχνές οντότητες, γιατί και οι πυρετικοί σπασμοί είναι συχνοί και το ΔΕΠΗ είναι συχνό. Δεν ξέρουμε απαραίτητα αν υπάρχει αιτιολογική σχέση. Είναι πληθυσμιακές μελέτες. Σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι ένας τομέας που θέλει περαιτέρω διερεύνηση από επιδημιολογικής άποψης. Πάντως για σήμερα αυτό που λέμε και καθησυχάζουμε τους γονείς είναι ότι οι απλοί πυρετικοί σπασμοί δεν θεωρούμε ότι προκαλούν κάποιο πρόβλημα. Τώρα, οι σύνθετοι
μπορεί να σχετίζονται με κάποιον νευροαναπηξιακό κατάλοιπο, αλλά εδώ πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε τη κοινή αιτιολογία. Δηλαδή, το ερώτημα είναι αν οι πυρετικοί σπασμοί οι ίδιοι προκαλούν το κατάλοιπο. Μπορεί η οποιαδήποτε αιτία προκαλεί το σύνθετο ή τον επιπλεγμένο ή τον άτυπο πυρετικό σπασμό να ευθύνεται και για τα νευρολογικά κατάλοιπα. Και πολύ σύντομα θα πω για τη θεραπεία, γιατί δεν έχει και πολλά να πω. Δίνουμε στο οξύ επεισόδιο, αν είναι παρατεταμένο, διαζεπάμι από το ορθό ή μηδαζολάμι με μπάκαλ χρήση, δηλαδή που απορροφάται από το βλενογόνο εδώ μεταξύ ούλου και παριάς. Είναι σημαντικό να δώσουμε σαφείς οδηγίες στους γονείς για το πώς θα το χρησιμοποιούν. Και να, εδώ μπαίνει και το θέμα της διαφορικής διάγνωσης, γιατί οπωσδήποτε είναι ένα φάρμακο, δεν νομίζω ότι συμβαίνει τίποτα, αλλά δεν είναι και ωραίο να το μοιράζουμε γύρω-γύρω στο σπίτι με κάθε επεισόδιο ρήγους ή υποτονίας που έχει κάνει ένα παιδί στα πλαίσια μιας ίωσης. Χορηγούμε προφυλακτικά βενζοδιαζεπίνες στις φάσεις των εμπειρέτων? Η απάντηση είναι όχι. Ναι, θα μπορούσαν να βοηθήσουν, δηλαδή βοηθούν. Απλά το ζήτημα είναι ότι για τους λόγους που ήδη είπαμε, η πιθανή κίνδυνη από τη χρήση τους είναι μεγαλύτερη από τα πιθανά ωφέλη. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν τις χορηγούμε. Είναι γνωστό επίσης για τους λόγους που είπαμε γύρω από την παθοφυσιολογία ότι τα αντιπυρετικά δεν προφυλάσσουν από τις υποτροπές. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται πάντα με τους γονείς. Εγώ, για να πω την αλήθεια, εκείνο που λέω πολύ σαφώς ότι τα αντιπυρετικά δεν προφυλάσσουν, αλλά στο κομμάτι του να δώσουμε αντιπυρετικό για να νιώσει λίγο πιο ευχάριστα το παιδί και κυρίως λίγο και ψυχοθεραπευτικά σε ένα γονιό που ξέρει ότι το παιδί του κάνει πυρετικούς σπασμούς, εντάξει, ας μην το αφήσει και να ψηθεί. Ναι, δεν νομίζω ότι βλάπτει. Παρ' όλα αυτά δεν προφυλάσσουν τα ίδια τα αντιπυρετικά από τις υποτροπές. Και γενικά δεν υπάρχει ρόλος για την προφυλακτική χορήγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Λέω γενικά, γιατί εντάξει, αν είναι ένα παιδί που μένει σε ένα ερημονήσι και κάνει κάθε δύο μήνες πυρετικούς σπασμούς, εντάξει, μπορεί να γίνει μια συζήτηση. Πάντως, γενικά, όπως και για τις βενζοδιαζεπίνες, τα αντιεπιληπτικά θεωρείται ότι τα ωφέλη από τη χορήγησή τους προφυλακτικά είναι λιγότερα από τους κινδύνους που μπορεί να έχουν. Και θα τελειώσω εδώ. Όπως είπαμε, είναι συχνοί οι πυρετικοί σπασμοί, είναι αθώοι, δεν πρέπει να μας τρομάζουν, είναι σημαντική η σωστή ενημέρωση των γονιών και σημαντική η εγρήγορση η δικιά μας, των παιδιάτρων, για τις περιπτώσεις που ενδεχομένως χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση. Ευχαριστώ πολύ.